άνθρωποι της οικογένειας του Άρη πήραν τον λόγο και νομίζω ότι ένας από αυτούς που πήρε τον λόγο και ξεχώρισε μιλώντας κάπως διαφορετικά και πιο κοντά στον τρόπο σκέψης του κόσμου ήταν ο Νίκος Ζεϊμπέκης, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Ζεϊμπέκη, τι κάνετε, καλησπέρα σας από το Λίμπερο. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Αρχικά, πριν πάμε στα όσα υπόθηκαν χθες, νομίζω ότι και εσείς, όπως και όλοι, απογοητευτήκατε από την πολύ μικρή προσέλευση του κόσμου στο παλέ και σε μια τόσο κρίσιμη συνάντηση που ήταν, όπως η χθεσινή, για τον μπασκετικό Άρη. Και δεν ξέρω πώς το ερμηνεύετε εσείς. Εγώ πιστεύω, ναι, όντως ήταν εντάξει μικρή και για τον Άρη και για τον κόσμο του και για τον μπάσκετ, αλλά πιστεύω ότι και το ότι αναβλήθηκε και ότι αυτή η κατάσταση του Άρη κάθε, να το πω έτσι, κάθε καλοκαίρι που κοντεύει να γίνει μόνιμη έχει κουράσει τον κόσμο ενδεχομένως. Όχι ότι δεν ενδιαφέρεται, ότι δεν στεναχωριέται, αλλά καταλαβαίνετε τώρα κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Και όλα αυτά συντελούν στην προσέλευση σε αυτά. Σίγουρα είναι και καλοκαίρι, υπάρχουν και άδειες, έχουν φύγει. Εντάξει, δεν είναι και εύκολο το διάστημα. Μέσα Ιουλίου είμαστε, κατά καλό καιρό. Γίναμε σοφότεροι μετά το χθεσινό, πιστεύετε εσείς, και από αυτά που ακούσαμε κυρίως από το μεγάλο μέτοχο της ΚΑΕ? Όχι. Όχι. Σοφότεροι όχι. Απλώς είπαμε κάποια πράγματα τα οποία δεν δόθηκαν οι δυνατότητες μέχρι τώρα να τα πούμε, ναι, ή να ακουστούν ή να του πούν κάποια πράγματα. Παραδέχτηκε ο ίδιος ότι έχει κάνει λάθη. Ότι, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο τα πιστεύει όχι, αλλά το παραδέχτηκε. Ναι. Και από εκεί και μετά καταλήξαμε σε αυτήν εδώ πέρα την υποτίθεται συνεννόηση να δεχτεί εμένα και τον κύριο Ερβανίτη, να δούμε μήπως και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Ένα πράγμα το οποίο μπορούσε να έχει γίνει από πέρσι, μπορούσε να έχει γίνει από χειμώνα, μπορούσε να έχει γίνει 2-3 μήνες, 5 μήνες πιο μπροστά. Τέλος πάντων. Και σε μια περίοδο που νομίζω που ίσως κατάλαβε περισσότερο από κάθε άλλη φορά, κύριε Ζεϊμπέκη, ότι έχει μείνει απελπιστικά μόνος του. Και σε αυτό το, το πλαίσιο. Δεν το δέχομαι, κύριε Παπαδόπουλε, έτσι πως το λέτε. Απελπιστικά. Ναι. Είναι επιλογή του. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι σωστό και αυτό. Το να καλέσει τον Ζεϊμπέκη και τον Αρβανίτη, ναι, μετά από υποτίθεται μια συνέλευση έκτακτη, η οποία ζωρίστηκε, πιέστηκε, δεν ξέρω πώς να το πω, ναι, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν ανέρθηκε ποτέ ο Ζεϊμπέκης ο Αρβανίτης. Απλά δεν τους προσέγγισε αυτός, και το χ Ζεϊμπέκη και το χ Αρβανίτη, ναι. Έτσι, μπορεί να υπάρχουν και άλλοι σαν και εμάς, που υπάρχουν και άλλοι σαν και εμάς, υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι εκεί που φύγαν, που παραιτηθήκαν, που ήταν στη διοίκηση. Όλα αυτά εδώ πέρα είναι πράγματα τα οποία έχουν συμβεί, δεν είναι... Τώρα πιστεύω ότι μπορεί να είναι και η επιλογή του. Δεν ξέρω, και φυσικά και ενδεχομένως και το καινούριο Δέλτα Σίγμα που παρουσίασε, ναι, μπορεί να είναι κάποιοι άνθρωποι αξιόλογοι στις δουλειές τους και, στις ειδικότητές τους, αλλά από μπάσκετ δεν είδα κάποιον άνθρωπο ο οποίος να γνωρίζει κάτι. Ένα δεδομένο είναι αυτό, και ένα δεύτερο είναι ότι μιλάμε και για ανθρώπους που δεν ξέρουμε κατά πόσο θα μπορούν να έχουν σχεδόν καθημερινή παρουσία στα γραφεία της ΚΑΕ. Γιατί μια καλαθοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία δεν είναι να πηγαίνω. Αυτό είναι το μόνο δεδομένο. Ναι, να πηγαίνω σε ένα διοικητικό συμβούλιο μια φορά στο τόσο. Χρειάζεται σχεδόν καθημερινή παρουσία και ενασχόληση και γνώση. Δεν είπαμε να είναι όλοι άνθρωποι του μπάσκετ, που υπάρχει ο Χάρης Παπαγεωργίου βέβαια, αλλά από εκεί και πέρα. Όπως είπατε και εσείς, μπορεί στις δουλειές τους, και δεν το αφισβητούμε, να είναι πάρα πολύ καλή, αλλά με αυτή τη επιλογή ο κ. Γουλιέλμος στην ουσία έδειξε ότι ορίζω ένα διοικητικό συμβούλιο για να το ορίσω και να έχω να παρουσιάσω απλά ένα διοικητικό συμβούλιο, ένα διοικητικό σχήμα στη χθεσινή συνάντηση που έγινε στο Παλέ. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Με αυτό εισπράττουμε και εμείς. Δεν έχουμε διαφορετική άποψη και γνώμη από εσάς. Το θέμα τώρα είναι, και αυτό το οποίο δημιουργείται σαν απορία και το, ναι, συζητούσαμε και εμείς εδώ πέρα νωρίτερα, είναι για ποιον λόγο, αν έχετε καταλάβει εσείς, άλλοι άνθρωποι με τους οποίους ήσασταν εκπέρα και συζητήσατε χθες, αυτή η επιμονή του, του κ. Γουλιέλμου, όταν βλέπουμε ότι η οικογένεια του Άρη, ότι δεν εμπνέει πλέον ως προσωπικότητα και ως μεγαλομέτωχο στην οικογένεια του Άρη, να παραμένει στην ομάδα. Όταν νομίζω ότι έχουν παραδεχθεί όλοι ότι έχει αποτύχει πλέον. Μου ζητάτε να σας απαντήσω κάτι το οποίο πρέπει να σας απαντήσω ο ίδιος προσωπικά. Ναι. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι μπορεί να το απαντήσει κάποιος τρίτος αυτό την ερώτηση, την απάντηση. Δεν μπορεί να τη δώσει κάποιος τρίτος αυτή την απάντηση. Αλλά εντάξει, μπορεί να του αρέσει, μπορεί να θέλει να βοηθήσει, δεν ξέρω πώς μπορώ να το πω, να το σκεφτούμε και καλοπροαίρετα. Αλλά μπορεί να είναι λάθος ο τρόπος του.
Δηλαδή δεν είναι αυτό που προσπαθούσαμε και χθες και με την τοποθέτησή του και με αυτά, και με την, και με αυτά που λέω, που είπα εγώ, είπε ο κ. Αρβανίτης, ο κ. Γρόλιος. Ναι. Δηλαδή πρέπει να καταλάβει ότι δεν είναι one man show μια ομάδα, μια ΚΑΕ. Και δεν τα γνωρίζεις όλα. Μπορεί να είσαι πολύ καλός στη δουλειά σου, μπορεί να είσαι καταξιωμένος στον επαγγελματικό σου χώρο, αλλά όταν δεν ξέρεις κάτι, δεν γίνεται τώρα να αποφασίζεις για παίχτες, για προπονητές, για τέτοια, όλα εσύ, επειδή πληρώνεις εσύ. Τότε αν ήταν, ας πούμε, και οι μεγάλες ομάδες και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, αυτά θα είχαν, δεν θα είχαν τους υπόλοιπους ανθρώπους από δίπλα. Θα ήταν μόνο οι μεγαλομέτωχοι και θα έλεγε, ας πούμε, αλλά δεν χρειάζομαι ούτε τους ανθρώπους, ούτε τους γενικούς αρχηγούς, ούτε τα team manager, ούτε τίποτα κανέναν. Και θα πάρω αυτούς που θέλω και θα το κάνω όπως θέλω. Δηλαδή είναι... αυτό το πράγμα βλέπουμε στον Άρη ότι δεν υπάρχει. Είναι αυτό που λέμε. Είναι ένας άνθρωπος, ο ίδιος αποφασίζει, μα και χθες το είπε, ότι έκανα πέρσι το λάθος για τον προπονητή και στο κουβέντες από χθες. Και φέτος δεν θέλω να κάνω το ίδιο λάθος. Και να πάρω προπονητή, δηλαδή, αυτές τις κουβέντες είναι καθαρά... Τον οποίο προπονητή, για τον οποίο είπε ότι έκανε λάθος, το χαρακτήριζε στη τηλεοπτική του συνέντευξη δώρο Θεούλη, έτσι. Μπράβο. Ο κύριος Αγγέλου ήταν δώρο Θεού. Ναι. Και ξαφνικά, ας πούμε, χθες ήταν ότι η χειρότερη επιλογή και ήταν λάθος. Να το δεχτούμε. Αλλά γιατί αποφασίζεις εσύ για τον προπονητή, ξέρεις, γνωρίζεις. Είναι αυτό που λέμε, κύριε Ζιμπέκη, ορισμένες φορές έκαστος ο είδος. Το μεγαλομέτοχος, είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ, έχει ο πρώτος του ρόλος είναι να χρηματοδοτεί την ομάδα. Δεν μπορώ να γίνω εγώ αύριο πρόεδρος του δικαστηρίου. Φυσικά και όχι. Τι γίνεται. Φυσικά και όχι. Δεν γίνεται. Πώς θα γίνει τώρα αυτό το πράγμα. Ή μπορώ εγώ να πάω στο δικαστήριο και να βγάζω αποφάσεις. Έχω κριτήριο, έχω γνώσεις. Και ο καθένας είναι σε αυτό που ξέρει. Δυστυχώς τώρα, ας πούμε, εντάξει, είναι. Τα γνωρίζει όλα, παραδέχτηκε και χθες και για το θέμα του προπονητή και για το θέμα της ομάδας και για το θέμα αυτό που τον έκανα και εγώ κάποια στιγμή ερώτηση μετά τη δεύτερη τοποθέτηση του, το ότι γιατί δεν έχεις έτοιμη ομάδα με μπαν. Ναι. Εφόσον το βλέπεις, δεν ξέρεις την τσέπη σου, δεν ξέρεις τις δυνατότητές σου. Ετοιμάζεις μια ομάδα με μπαν και όταν έρθει η ώρα να τα λύσεις, τα λύνεις. Δεν μπορείς, έχεις ομάδα. Ναι. Έστω κάνει αυτό που έκανε πέρσι ο Αγγέλου. Και γι' αυτό ήταν το θέμα με τον Αγγέλου πέρσι, υποτίθεται ότι ήμασταν τυχεροί, γιατί ήταν προπονητής μας και παρέμεινε. Δεν χρειάστηκε, δεν είχαμε μεταβατικό στάδιο όπως τώρα, ας πούμε, τον Καστρίτη. Και γιατί τον διώχνω στον Καστρίτη, κράτησε τον και εφόσον ήθελε να μείνει και με τον Μπαν, να σου την ετοιμάσει την ομάδα, να έχεις μια ομάδα. Και αν δεν μπορείς να λύσεις τα Μπαν, τουλάχιστον θα έχεις να παρουσιάσεις ένα προπονητή και μια ομάδα. Είναι πολύ και, τι θέλετε, Αριανή, εσείς που διαμαρτύρεστε και κάνετε ωραία. Βοηθήστε να τα λύσουμε. Θέλουμε, παραδείγματος χάρη, 200-250 χιλιάρικα. Εγώ αυτό μπορώ. Αλλά σας έχω όμως μια ομάδα. Τώρα δεν μας έχεις ομάδα. Έχουν φεύγουν οι παίχτες, φεύγουν οι προπονητές. Είναι όλοι απλήρωτοι. Και μας λες ότι όλα είναι καλά. Και θα λύσω τα μπαν. Και είναι λίγο λάθος επικοινωνιακά να βγαίνεις και να ζητάς στήριξη από τον κόσμο μέσω των διαρκείας, όταν βλέπει ο κόσμος ότι από το να γίνονται κάποιες κινήσεις προόδου. Εν ώψη της νέας σεζόν, και εντάξει, ήρθε ένας προπονητής, ναι. Από εκεί και πέρα έχουμε πισωγυρίσματα συνέχεια και βήματα προς τη λάθος κατεύθυνση. Ναι. Αυτά που είπε, και πάλι το αναφέρομαι στην τοποθέτησή μου, ναι. Το λέω ότι μπορεί να συμφωνούμε, αλλά είναι. Δεν είναι τη στιγμή. Ναι. Αυτά είναι αναπτυξιακά προγράμματα. Αν θέλουμε να δηλαδή τώρα, ναι. Το μετοχικό κεφάλαιο και το διαρκείας και το θα κάνουμε εκείνο και κάνουμε αυτές τις κινήσεις, αυτά είναι θα αποδώσουν σε μια ομάδα μέσα στη χρονιά. Σήμερα, αύριο, χθες, τι γίνεται. Το θέμα του Μποχωρίδη δεν μπορώ να το λύσω εγώ και ο Σαρβανίτης. Και θεσμικά, ουσιαστικά, ναι. δεν είμαστε κάτι αυτή τη στιγμή. Απλώς είμαστε δύο άνθρωποι που έχουμε καλεστεί 2-3 φορές. Ο ένας έχει κάνει ο γενικός αρχηγός, ο άλλος έχει κάνει πρόεδρος κάποια χρόνια και έχουμε κάποια εμπειρία και είπαμε ότι είμαστε στη διάθεση του Άρη να βοηθήσουμε. Δεν είμαστε κάτι θεσμικά για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Και καλά κάνετε και το τονίζετε, γιατί εσείς βγαίνετε μπροστά για να βοηθήσετε τον Άρη αυτή τη στιγμή, έτσι. Όχι έτσι ακριβώς. Το ίδιο έγινε και πέρσι με τον Λάσκα. Ναι. Δηλαδή πέρσι, πριν 1,5 χρόνο, ας πούμε, πέρσι το χειμώνα. Μπήκαμε και πιέσαμε και κάναμε και ήδη έδωσε ο Λάσκαρης το OK. Κάποιοι άνθρωποι να τρέξουν την ομάδα για να τη σώσουμε.
έστω και αυτά τα λίγα χρήματα που βάλαμε, τα βάλαμε ναι. που ήταν υποχρεώσεις του κυρίου Λάσκαρη. Τέλος πάντων, έγινε, τελείωσε. Θέλω να ήρθε μετά ο κύριος Γουλιέλμος και συνέχισε. Αλλά φύγαμε και δεν μας πήρε κάποιος ένα τηλέφωνο να μας ρωτήσει, έλα εδώ ρε Αδάσπε, τι γίνεται, πώς λειτουργεί αυτή η κατάσταση, τι κάνουμε. Ήταν όλοι γνώστες. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, και αυτές είναι οι συνέπειες. Το θέμα είναι να προλάβουμε φέτος να το σώσουμε και να μην έχουμε χειρότερα πράγματα. Ένας φίλος στέλνει μήνυμα και ρωτάει αν μαζί με τον κύριο Αρβανίτη έχετε την πρόθεση μέχρι τη Δευτέρα να καταθέσετε γραπτή πρόταση για την ΚΑΕ. Γραπτή, τι εννοεί γραπτή. Φαντάζομαι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ορμόμενος περισσότερο από αυτό που είπε ο κύριος Αρβανίτης χθες, ότι έχει μια λύση ο ίδιος σε περίπτωση που ο κύριος Γουλιέλμος αποφασίσει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει την ομάδα. Για να συνεχίσουμε για την απάντηση του φίλου του ναι. και να συνεχίσουμε και αυτό που λέμε, ότι εμείς δεν είμαστε τίποτα σε θεσμικό ναι. Κομμάτι του ΆΡΕ αυτή τη στιγμή. Ναι. Μπορεί να είμαστε κάποιοι άνθρωποι που έχουμε διατελέσει είτε πρόεδροι είτε αντιπρόεδροι, α, σίγμα, καέ, οτιδήποτε, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είμαστε τίποτα. Αυτή τη στιγμή είναι ο α, σίγμα και είναι και ο μεγαλομέτωχος ο Γουλιέλμος και είναι και η διοίκηση της ΚΑΕ ΆΡΕΣ. Οι οποίοι κάποιοι παραιτηθήκαν και κάποιοι μπήκαν καινούργοι. Αυτά είναι τα δεδομένα. Και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι ο Αρβανίτσος, ο Ζεϊμπέκης και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν σε περίπτωση πάλι και σε αυτό που θελήσει, για να το ξεκαθαρίσουμε, που θέλει ο μεγαλομέτωχος. Διαφορετικά μπορεί να πει: όχι, δεν χρειάζομαι κανέναν. Τα καταφέρνω μόνος μου, τελείωσε. Καθίστε στην άκρη. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Καταλάβετε τι θέλω να πω, δηλαδή. Ναι. Εκ των πραγμάτων. Και σε αυτό τώρα λέμε την άλλη Δευτέρα. Θα βρεθούμε την άλλη Τρίτη πότε θα γυρίσει Συγγνώμη, την άλλη Δευτέρα είναι το Γενική Συνέλευση. Ναι. Την Τρίτη, Τετάρτη πότε θα έρθει θα επιστρέψει ο μεγαλομέτωχος, γιατί έφυγε σήμερα 5 η ώρα. Για να τα λέμε και αυτά, να ενημερώνει το κόσμο. Νωρίτερα δηλαδή, δεν μπορούσατε να βρεθείτε πριν τις 5. Κοιτάξτε, μας πήρε τηλέφωνο σε μένα το πρωί ναι. Και τον είπα: είμαι στη διάθεσή σου ό,τι ώρα θέλει και ναι. όποια μέρα θέλει. Ναι. Παρεπιπτόντως, πήρε τον κύριο Αρβανίτη και τον είπε ο κύριο Αρβανίτη επειδή. Είχε αναβληθεί η πρώτη Γενική Συνέλευση, είχε προγραμματισμένη δουλειά εκτός Θεσσαλονίκης και το λέει: επιστρέφω το μεσημέρι, ναι. να βρεθούμε το απόγευμα. Ναι. Και δηλαδή από το απόγευμα και μετά μπορώ όποτε θέλεις. Και τον είπε: φεύγω, 5 η ώρα πετάω. Ναι. Δηλαδή μας πήρε το πρωί και μας είχε δώσει, σαν να δίνει ένα περιθώριο μόνο σήμερα το πρωί. Δηλαδή πρέπει να ήμασταν, ας πούμε, κατάλαβατε, δηλαδή σβηστά όλα. Εγώ είχα τη δυνατότητα γιατί δεν είχα δουλειά να φύγω εκτός Θεσσαλονίκης. Η δουλειά μου ήταν εδώ, οι δουλειές μου είναι εδώ και μπορεί να είχα και εγώ ένα προγραμματισμένο ταξίδι να φύγω. Είχε αναβληθεί και η προηγούμενη Γενική Συνέλευση, ξανάλλαξε ο κύριος Αρβανίτης τη δουλειά του και το λέει: θα γυρίσω το μεσημέρι, είμαι εκτός Θεσσαλονίκης, να τα πούμε το απόγευμα. Και λέει: 5 ώρα πετάω. Τι να κάνω, άμα πετά 5 ώρα, τις 3 ώρα και μετά δεν μπορεί να συζητήσει. Και με αυτή του την προσέγγιση τώρα, στη συγκεκριμένη μέρα δηλαδή, που δεν μπορούσε να αλλάξει το πλάνο του, ο Άρης χάνει κάποιες μέρες ακόμα. Όχι, κοστίζει τώρα και η ώρα, όχι οι μέρες. Ναι, πλέον έτσι, εδώ που φτάσαμε και η ώρα. Και αυτό αποφασίστηκε στις 12 η ώρα χθες το βράδυ. Ναι. Δεν αποφασίστηκε δύο μέρες πριν. Ναι. Γιατί βγαίνουν κάποιοι, ακούω και σε από άλλα ραδιόφωνα για αυτά, και γιατί δεν έγινε, ξέρω, χθες. Μα φύγαμε 12:30 από το Πάλε Δεσπόρ. Ναι. Και ήμασταν από τις 8. Σύνοδο, όλοι είμαστε από τη. Να ανακαθίσουμε να μιλήσουμε για τα μπάντ στις 12:30 μία ώρα, με τι μυαλό. Και σύνοδο ότι ήμασταν όλοι σε κάποια ένταση και αυτά. Σήμερα το πρωί, πού να ξέρω εγώ τι, να ξέρω και ο Σαρβανίτης ότι σήμερα το πρωί θα χρειαστεί. Είχε στις 12 η ώρα να βρεθεί με τον κύριο Γουλιέλμο. Είναι με λίγα λόγια ένας άνθρωπος που okay, δέχτηκε να συνεργαστεί και να πάρει μια βοήθεια, αλλά φαίνεται ότι δεν βοηθάει και ο ίδιος τον εαυτό του, νομίζω, με τέτοιες κινήσεις και τέτοιες ασυνοησίες. Για να δώσουμε λίγο, κύριε Ζεϊμπέκη, στον κόσμο ακριβώς έτσι πιο απλά να καταλάβει τι πρέπει να γίνει στον Άρη άμεσα, γιατί βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη καμπή. Περισσότερο νομίζω το έχουν αντιληφθεί ακόμα. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο Άρης να κρατήσει, για να το πω με δύο κουβέντες, καταλαβαίνετε, λέτε. Ναι. Πρέπει να κρατήσει τους παίχτες που έχει και να κοιτάξει να δει πώς μπορεί να βοηθηθεί από κάποιους άλλους. Δηλαδή πρέπει αυτή τη στιγμή να κοιτάξει να κάνει πρώτα για μένα μια ομάδα με μπαν και ναι. μετά να κοιτάξει να δει πώς θα λύσει τον μπαν. Λύσει τον μπαν. Ναι. Αυτή τη στιγμή το θέμα του Άρη είναι το θέμα συμμετοχής, καταλαβαίνετε τι σας λέω. Ναι, ναι. Δηλαδή βλέπουμε το δέντρο και θα χάσουμε το δάσος. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
φεύγει ο κόσμος, είναι απλήρωτοι, είναι δυσαρεστημένοι, είναι, δεν θέλουν να μείνουν. Και φύγανε κάποιοι παίχτες, έτσι, είτε Αμερικάνοι, είτε Έλληνες, είτε Τολιόπουλος, είτε οτιδήποτε. Θέλει να φύγει ο Λευτέρης τώρα από Χωρίδης. Μπορούμε να τους αντικαταστήσουμε αυτούς? Έχουμε να τους αντικαταστήσουμε? Είναι ένα περιβάλλον άρρωστο, κύριε Ζεϊμπέκη, έτσι πως κάναμε κάποια κίνηση. Μα αυτό λέω, ναι, και το έλεγα και σε όλη μέσα τη χρονιά. Και είχα δώσει μια συνέντευξη πριν ένα μήνα, τα βλέπα πριν από λίγο. Και είχα δώσει και τον Απρίλιο, στις πριν 10 Απριλίου 12, και μέσα στη χρονιά πάντα το έλεγα. Δεν γίνεται έτσι, κάνει λάθος. Θέλει προγραμματισμό η ομάδα, εφόσον δεν έχεις τα πολλά λεφτά για να σβήσεις τα προβλήματά σου. Και έχεις κάποια χρήματα για να κινηθείς, είτε λέγεσαι Γουλιέλμος είτε οτιδήποτε. Ναι. Δεν υπάρχει ο Γιαννακόπουλος, να το πω έτσι. Δεν υπάρχει, κατάλαβα το λαμπό, κάποιος, ναι, ναι, που θα μπορέσει να πεις ότι ξέρεις, θα κάνω μια χρονιά με αυτά τα χρήματα, θα τα σβήσω και από την επόμενη χρονιά θα κάνω αυτό που θέλω. Πρέπει να κάνεις σωστό προγραμματισμό. Δεν επιτρέπεται ο Άρης να έχει τώρα τόσα χρόνια και να μην έχει μια διαφήμιση στην πανέλα του, τα οποία μπορεί να το φέρουν ένα πάρα πολύ μεγάλο έσοδο. Ναι. Η φανέλα του Άρη μπορεί να κοστίζει και 200 και 300 χιλιάρικα. Γιατί δεν έχουμε μια διαφήμιση? Και μου φέρνει τώρα, ας πούμε, 6 χορηγούς, οι οποίοι λέει, ξέρω, ας πούμε, κι αν υπάρχουν. Και πήρε 240 χιλιάρικα, 250 χιλιάρικα. Τι λες, ο Γράμινας πήρε, βρήκες 6 εταιρείες από 30.000 εταιρείες, 40 χιλιάρικα. Δηλαδή, μην μπαίνουμε τώρα σε αυτή την κατηγορία τώρα και κατηνιάζουμε. Ναι, καταλαβαίνω τι εννοείται. Και εγώ δηλαδή, ναι, φυσικά τέτοιες εταιρείες θα πρέπει να έχεις, και αν έχεις 6, πρέπει να έχεις 60, 50, 30, δεν ξέρω, ναι, πόσο μπορεί να έχεις. Από 20 χιλιάρικα, από 10 χιλιάρικα, άλλο. Υπάρχουν οι μικροί χορηγοί, υπάρχουν οι μεγάλοι χορηγοί, υπάρχει το brand name, υπάρχει 1.200 που μπορείς να πουλήσεις τον Άρη. Και εγώ θα φέρω ως παράδειγμα, κύριε Ζιμπέκη, τον Άρη της διοικήσεως Σαρβανίτη πριν μερικά χρόνια, που πάλι είχε να διαχειριστεί το θέμα του μπαν και είχε αυτό το οποίο έχετε τονίσει όση ώρα μιλάμε, την οργάνωση. Μπορεί να μην είχε τα λεφτά, αλλά είχε την οργάνωση. Είχε ένα από τα δύο. Αν δεν έχει τίποτα. Είχα διατελέσει, ναι, και τότε μαζί με τον Λευτέρη Αρβανίτη. Ήσασταν με και εσείς. Ήμουν και εγώ. Ναι, ναι, δηλαδή, με αυτό ακριβώς. Ήταν μετρημένα τα κουκιά, αλλά γινόταν ένα σωστό προγραμματισμό πώς θα δοθούν και τι θα δοθούν. Και ένα μπασκετικό περιβάλλον γενικότερα που ένιωθε πέρα από το οργανωτικό κομμάτι, ένιωθε και από το μπασκετικό κομμάτι. Και ήταν μια ομάδα που δεν είχε λεφτά, αλλά έβγαζε υγεία. Και τραβούσε και τον κόσμο να πάει στο γήπεδο. Μα και ξέρετε τι γινόταν. Ξέραμε τι είχαμε. Δηλαδή, ήξερε, ας πούμε, το ΔΣ, ότι υπήρχε αυτό το κεφάλαιο. Και συμφωνούσαμε και λέγαμε τι υπάρχει, 3 εκεί, 5 εκεί, 2 εκεί, τι μπορούμε να αναλάβουμε. Κοίταξε να δεις, εσύ στον ΜΠΑΜ, αυτά τα γνωρίζει ακόμη καλύτερα και ο Λευτέρης Ορβανίδης, τριετή, πενταετή διακανονισμό. Για να είμαι συνεπής απέναντί σου, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή σε ένα χρόνο να σου πείσω. Αλλά ήμασταν εντάξει, καταλάβατε, θέλω να πω, δηλαδή, και μπήκαμε σε μια τέτοια διαδικασία. Ναι. Εδώ τώρα δεν ξέρουμε τι κεφάλαιο θα έχουμε, δεν ξέρουμε τι γίνεται, αλλά μας λέει πριν 2 μήνες, αλλά λέει μετά, τουλάχιστον και σε εσάς, στους δημοσιογράφους, κάνατε συνεντεύξεις τύπου. Νομίζω ότι άλλα σας είπε και άλλα έχουν γίνει, έτσι δεν είναι? Λέω κάτι λάθος. Λίγους μήνες που τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ πέρα με το Χρύσανθο, ακούγαμε προσεκτικά τα όσα μας έλεγε. Μας φάνηκαν αρκετά ουτοπικά, θα λέγαμε, αυτά τα οποία. Πείτε μου από αυτά που είχατε ακούσει, τι έχει γίνει? Τίποτα. Τίποτα. Και εγώ το προσεγγίζω καλοπροαίρετο σε έναν άνθρωπο που, OK, ναι, είχε καλή πρόθεση, αλλά από τη στιγμή που προσπαθείς, ξαναπροσπαθείς και δεν μπορείς. Ρωτήστε τον κύριο Τσαλτήρη, γιατί δεν θυμάμαι αν ήσασταν εσείς, στο μουσείο που έκανε τη συνέντευξη. Τον περασμένο Αύγουστο. Ναι. Μπράβο. Ναι, ναι. Καλοκαίρι πάλι και είπε και τι έλεγε. Νομίζω ήταν ο κ. Σαλτίδης. Ρωτήστε τον να σας πει τι είπε. Και αν από αυτά που είπε, ναι, ένα πράγμα έγινε. Ένα. Εδώ ένας ψαγμένος φίλος της εκπομπής μου στέλνει ένα μήνυμα ότι πέρυσι του είχατε έτοιμη χορηγία του κ. Γουλιέρμα, αλλά την αρνήθηκε. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Αρνήθηκε δηλαδή να πάρει λεφτά η ομάδα. Ναι. Ναι, γιατί τα γνώριζε και πίστευε ότι θα φέρει παραπάνω χρήματα από ό,τι, ναι, τον είχαμε πει εμείς. Να σου πω κάτι. Όταν πριν έρθει ο κύριος Γουλιέλμος, όταν είχαμε αναλάβει την ομάδα από τον κύριο Λάσκαρη, πήραμε το OK ουσιαστικά. Εντάξει. Ναι. Ήρθαμε σε κάποιες επαφές για να μπορέσουμε να πάρουμε κάποια έσοδα από το θέμα διαφημίσεων για την μπλούζα, για τα σορτσάκια και αυτά. Ναι. Και κάναμε κάποιες επαφές με κάποιες εταιρείες. Υπήρχαν εταιρείες που μας είπαν εντάξει για τα λίγα χρήματα που θέλαμε για να βγάλουμε τη σεζόν, αλλά υπήρχαν και εταιρείες που μας είπαν ότι το καλοκαίρι ελάτε και θα σας δώσουμε
νούμερο το οποίο, ας πούμε, δεν περιμέναμε να τα ακούσουμε, ας πούμε, αλήθεια. Είχαμε μία πρόταση, εγώ και μία ο κύριος Σαρβανίτης, για να μην λέμε τις εταιρείες, οι οποίες ήταν το ποσό πάνω από 200.000 πέρσι. Ναι. Για την μπλούζα μπροστά. Για όλη τη σεζόν. Αλλά δεν ξέρω αυτό το πράγμα, δεν ξέρω γιατί δεν το κυνηγάνε οι παράγοντες του Άρη, οι μεγαλομέτοχοι ή οτιδήποτε. Αυτό δεν το κάνει ούτε ο κύριος Λάσπερς, αλλά βλέπω ότι δεν το κάνει ούτε ο κύριος Γουλιέρμος. Αξεπέλεξε ένα δικό του, ένα δικό του δρόμο. Ναι, αλλά κοιτάξτε να σας πω κάτι. Δεν μπορεί τώρα να είσαι υπεράνω ή να αφήνεις αυτά τα θέματα ή σίγουρες πηγές και ξαφνικά να μου λες ότι κολλάω, ας πούμε, για 125 χιλιάρικα. Δεν γίνεται. Σωστό αυτό. Δηλαδή, εντάξει, εμείς επιχειρήσεις έχουμε. Η ΚΑΕ επιχείρηση είναι. Δηλαδή, ξέρουμε λίγο πολύ το πώς γίνονται και ξέρετε και την αγορά. Και το management και την αγορά και όλα. Δηλαδή, μην τρελαθούμε τελείως. Γι' αυτό λέμε έκαστος ο είδος του. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι η συνάντηση που θα έχετε την επόμενη Τρίτη θα προκύψει κάτι καλό μέσα από αυτήν και μέσα και από τις δικές σας ενέργειες και τις ενέργειες του κύριου Αρβανίτη. Πάλι, το διαδεδόμενο κύριε Παπαδόπουλε, είναι καθαρά στο χέρι του κυρίου Γουλιέλου. Ναι, εμείς, γιατί εσείς μπορείτε να του πάτε το οτιδήποτε και να του φέρετε στα χέρια του οτιδήποτε, αλλά αυτός μπορεί να αρνηθεί πάλι. Ναι, οκ. Okay. Ναι, δηλαδή να έχει καλή διάθεση. Δεν νομίζω πλέον ότι θα το κάνει σε αυτό το σημείο το οποίο έχουμε φτάσει, κύριε Ζεϊμπέκη. Δηλαδή... Και αυτό που θέλω να περάσω και μέσω της εκπομπής σας, θέλω να περάσω ότι μέχρι να γίνει συνάντηση με τον Αρβανίτη και με τον Ζεϊμπέκη, τα προβλήματα υπάρχουν, τα προβλήματα διονύζονται και τα προβλήματα αυξάνονται. Πρέπει έστω και αυτοί που είναι στο ΔΣ σήμερα, Παπαγεωργίου, και έστω και οι άλλοι που δεν γνωρίζουμε, αλλά μεγαλύτερο κομμάτι και ο Χάρης ο Παπαγεωργίου, ναι, πρέπει να τρέξουν και να λύσουν τα προβλήματα. Να δουν τι θα γίνει με τον Μποχωρίδη, να έρθουν σε επαφές με τα άλλα παιδιά, με τον Σλαυτσάκη, με αυτά, με τον Ριπλιώνη, με όποια παιδιά έχουν απομείνει, με τον Χριστίδη, να δουν τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει. Μην αρχίσουμε και έχουμε και άλλα εκτράπελα και χάνουμε και ανθρώπους που περιμένουμε και να τους έχουμε δεδομένα. Γιατί άμα μείνει στάσιμος, χάνεις πράγματα και το γεγονός ότι έχει μετατεθεί η συνάντηση αυτή για την επόμενη Τρίτη δεν σημαίνει ότι σταματάει και η λειτουργία της ΚΑΕ. Ασχέτως δεδομένων. Βλέπουμε, έφυγε ο Καμπερίδης, μπορεί να φύγει ο γυμναστής αύριο μεθαύριο, μπορεί να φύγει κάποιος άλλος. Δηλαδή όλα αυτά είναι θέματα, δεν είναι. Κύριε Ζεϊμπέκη, μπορεί και ο προπονητής μπορεί να φύγει στο τέλος, βλέποντας ότι δεν υπάρχει. Αυτό επίσης πάλι. Τον επέμενα χθες. Ναι. Και επειδή ξέρει ότι γνωρίζω, προσπαθούσε να μου το παρουσιάσει ότι δεν είναι έτσι. Επιμένω και εμένω. Και το γνωρίζετε κι εσείς από λόγω δουλειάς και λόγω επαγγέλματος, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να προσληφθεί ένας προπονητής και να μην γίνει παρουσίαση, να μην βγει να δηλώσει, να μην βγει να πει ότι υπέγραψα, να μην βγει μια φωτογραφία, να μην καλέσει τρεις δημοσιογράφους, πέντε δημοσιογράφους. Είναι έτσι, τα λέω σωστά. Σωστά. Δηλαδή, είναι δυνατόν δηλαδή, να προσληφθεί οποιοδήποτε κύριος Μαρκόπουλος, ναι, οποιοδήποτε προπονητής σε μια ομάδα στον μπάσκετ, τον Άρη. Δηλαδή, δεν θα είχατε καλεστεί πέντε δημοσιογράφοι να. Μια επίσημη παρουσίαση, μια πρωτοδήλωση, μια συνέντευξη τύπου. Ναι, έτσι γίνεται δηλαδή, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν θα πείτε ότι τελικά υπέγραψε. Ναι, συμφωνήσαμε. Άρα, είναι όλα προφορικά. Υπάρχει μια καλή διάθεση από ό,τι καταλαβαίνω από τον κύριο Μαρκόπουλο και το δείχνει και έμπρακτα πηγαίνοντας στο γήπεδο. Όπως υπάρχει μια από ό,τι φαίνεται καλή διάθεση ή προαίρεση, αλλά άσχετα αν θα γίνει, ότι θα λύσει τον μπαν. Αλλά αν δεν λύσει τον μπαν, εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Μαρκόπουλος δεν θα κάτσει. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πήρε κάποιες εγγυήσεις, αλλά πρέπει να υλοποιούνται κιόλας. Εντάξει, και η υπομονή του θα έχει ημερομηνία λήξης, νομίζω, κάποια στιγμή, όσο βλέπει ότι δεν γίνονται πράγματα στην ομάδα και δεν υπάρχει τουλάχιστον μία βάση. Αν δεν μπορέσει να το λύσει τον μπαν και χάσει και τον Μαρκόπουλο, γιατί έχασε και τον Καστρίτη. Αυτά είναι λάθη, κύριε Ζεμπέκη. Μακάρι να μην φτάσουμε να χάσουμε και τον κύριο Μαρκόπουλο στο τέλος. Έτσι όπως εννοείται. Λοιπόν. Γι' αυτό τώρα είμαστε σε μια εγρήγορση και ό,τι μπορούμε τουλάχιστον από το χέρι μας ως Αριανοί θα το κάνουμε. Ωραία. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες και φυσικά τα νεότερα από τη συνάντησή σας την ερχόμενη Τρίτη. Ευχηθούμε το καλύτερο. Ευχαριστώ. Καλή υπομονή, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την φιλοξενία. Να είστε καλά, κύριε Ζεϊμπέκη. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από το πρώην στέλεχος της ΚΑΕ Άρης, πρώην αθλητή του μπασκετικού Άρη, τον Νίκο Ζεϊμπέκη, είναι δημοτικό σύμβουλο.